Άλλοι δε βασανίστηκαν, μη δεχθέντες την απολύτρωσιν δια να αξιωθώσιν καλυτέρας Αναστάσεως. Προτίμησαν να υποφέρουν, παρά να συμβιβαστούν. Γιατί ο Θεός, επειδή αυτοί ήταν δικοί Του, τους είχε δείξει την δόξα της απέναντι όχθης. Τους είχε δείξει το αύριο. Και όταν ο άνθρωπος έχει αποκάλυψη του μέλλοντος, δεν φοβάται το παρόν. Γιατί ο λόγος της αιτίας του φόβου του παρόντος είναι η άγνοια του αύριο. Όταν ο Κύριος σου μιλήσει για το αύριο, τότε δεν φοβάσαι σήμερα. Δεν το καταλαβαίνεις. Και όταν ο Κύριος μιλάει, σε ποιους μιλάει? Εις τους δούλους αυτού. Σε αυτούς που έδωσαν όλη τους την ψυχή για να τον υπηρετούν. Βλέπεις τι μισθαποδοσία έχει να ακολουθείς σήμερα τον Θεό με όλη σου την καρδιά. Σε καθησυχάζει σήμερα, διότι σου προμηνεί το αύριο.